Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, αντιπροσωπεία του κόμματος, για να δηλώσουμε αφενός μεν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στους κατοίκους του Δαμασίου, των χωριών που υπέστησαν τον καταστροφικό σεισμό πριν από 3 χρόνια, ευρύτερα αν θέλετε του Δήμου Τερνάβολα και των άλλων περιοχών στην Ελασσόνα. Ακριβώς η πρώτη λέξη του συνθήματος που είναι στο πανό αναρτημένη είναι ότι εδώ και 3 χρόνια αυτός ο κόσμος είναι ξεχασμένος από το κράτος. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις που κάνανε Πρωθυπουργός, Υπουργοί, Επιτελεία που περνούσανε το πρώτο διάστημα και τάζανε λαγούς με πετραχίλια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρισκόμαστε 3 χρόνια και μπαίνουμε στον 4ο χρόνο. Οι κάτοικοι βρίσκονται ακόμα στα κοντέινερ. Τα σπίτια τους δεν έχουν ξεκινήσει να τα αποκαταστήσουν. Εκκρεμούν οι αιτήσεις τους στο Υπουργείο για έγκριση προκειμένου να δανειοδοτηθούν και να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις όποιες εργασίες, είτε ανακαίνησης είτε εκ νέου ανοικοδόμησης των νέων σπιτιών. Και φυσικά είναι ακόμα ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει προστεθεί στα τεράστια προβλήματα της περιοχής που έχουν να κάνουν με την αγροτική παραγωγή, το εισόδημα των κατοίκων και του Δαμασίου συγκεκριμένα, και από εκεί και πέρα είναι όλα τα άλλα ζητήματα που απασχολούν φυσικά όλη την ελληνική κοινωνία ή την πλειοψηφία, αν θέλετε, των αγροτών, των εργαζομένων. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, έχει ακέραια την ευθύνη η κυβέρνηση και οφείλει άμεσα να δρομολογήσουν λύσεις στην κατεύθυνση επίλυσης του οικιστικού προβλήματος, αλλά και των άλλων προβλημάτων που προέκυψαν από το σεισμό, σε υποδομές και πάει λέγοντας.